Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σήμερα η ομιλία μου αφορά το F-Gin και θα περιέχει ιστορία, επιστήμη και κατάρριψη μύθων. Ξεκινώντας, θέλω να σας αποκαλύψω ότι μέσα στο σώμα μας υπάρχει μια κρυμμένη μηχανή του χρόνου, με την οποία μπορούμε όχι μόνο να επιβραδύνουμε το χρόνο, αλλά ίσως ακόμα και να τον αντιστρέψουμε. Υπάρχει μόνο μία βασική προϋπόθεση για να ενεργοποιήσουμε αυτή τη μηχανή. Πρέπει να φορέσουμε αθλητικά μας παπούτσια. Πριν σας αποκαλύψω πώς λειτουργεί αυτή η μηχανή, θα πρέπει να σας διηγηθώ μια ιστορία αγάπης από την ελληνική μυθολογία. Στην αρχαία Τρία ζούσε ο πρίγκιπας Τιθωνός. Ήταν τόσο όμορφος, δυνατός και γεμάτος ζωή, που όταν τον είδε θεά της αυγής, Ιός, όχι μόνο τον ερωτεύτηκε, αλλά τον έκλεψε και τον πήρε μαζί της στον Όλυμπο. Εκεί παρακάλεσε το Δία να κάνει τον Τιθωνό αθάνατο. Και ο Δίας της έκανε το χατήρι. Όμως ο Ιός είχε ξεχάσει μια μικρή λεπτομέρεια. Δεν του ζήτησε να παραμένει και νέος. Έτσι ο Τιθωνός δεν γερνούσε, δεν πέθαινε, αλλά το σώμα του γερνούσε συνεχώς, μέχρι που έφτασε στο έσκατο γύρας και έγινε υπερβολικά ζαρωμένο και αδύναμο. Μόνο η φωνή του είχε παραμείνει νεανική και συνεχώς παραμιλούσε και έκανε παράπονα. Τότε ο Δίας τον λυπήθηκε και τον μετέτρεψε σε ένα ζαρωμένο έντομο που μιλάει ακατάπαυστα. Το τζιτζίκι. Ούψ. Αυτός είναι ο μύθος του τζιτζικιού. Σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε να σας κάνω μια ερώτηση. Ποιος θα θέλει να ζήσει μέχρι τα 100, παρακαλώ, σηκώστε χέρια. Ωραία, οι περισσότεροι. Okay. Και μια δεύτερη ερώτηση. Ποιος θα ήθελε την τύχη του Τιθωνού? Το περίμενα. Όλοι θέλουμε τη μακροζωία, αλλά κανείς δεν θέλει να ζήσει παραπάνω αν αυτό σημαίνει ότι θα χάσει την υγεία του. Επομένως, η μακροζωία έχει δύο συστατικά. Το πρώτο συστατικό είναι το προσδόκιμο ζωής. Είναι η μπλε μπάρα και μας λέει πόσα χρόνια ζει ένας άνθρωπος από τη στιγμή της γέννησής του. Για παράδειγμα, στην Ικαρία, που ανήκει στις λεγόμενες μπλε ζώνες, ο μέσος όρος ζωής των κατοίκων είναι πάνω από 90 χρόνια. Το δεύτερο και απείρως πιο σημαντικό συστατικό της μακροζωίας είναι να ζήσουμε μια ζωή μακριά από ασθένειες και αναπηρίες. Είναι η πράσινη μπάρα και λέγεται προσδόκιμο υγείας. Όπως θα παρατηρήσετε, είναι πιο μικρό από το προσδόκιμο ζωής. Και αυτό γιατί κανένας δεν πεθαίνει πλέον υγιής σε μεγάλη ηλικία. Το πορτοκαλί αντιπροσωπεύει τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Τώρα, ο στόχος μας είναι να αυξήσουμε την πράσινη μπάρα, που είναι το προσδόκιμο υγείας, και ταυτόχρονα να μειώσουμε το πορτοκαλί, που είναι οι ασθένειες. Αν το κάνουμε αυτό, τότε όχι μόνο θα έχουμε ζήσει μια καλύτερη ζωή, αλλά θα έχουμε και πιθανότητες να φτάσουμε ως τα 100. Η επιστήμη μας έχει βοηθήσει πολύ να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 2019 στην Ελλάδα είχαμε μέσο όρο ζωής περίπου 81 χρόνια, ενώ στον υπόλοιπο πλανήτη ήταν περίπου 73. Αυτό είναι εντυπωσιακό αν σκεφτούμε ότι πριν 100 χρόνια οι άνθρωποι ζούσαν περίπου μέχρι 50 χρονών. Όμως είμαστε υγιείς. Την ίδια χρονιά το προσδόκιμο υγείας στην Ελλάδα ήταν περίπου 71 χρόνια, ενώ στον υπόλοιπο πλανήτη ήταν 63. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι Έλληνες, μόλις φτάσουν τα 70, έχουν ήδη σοβαρά προβλήματα υγείας. Και πολλές φορές σε σημείο που δεν μπορούν καν να επιζήσουν χωρίς τη βοήθεια τρίτων. Πολλοί από εμάς μπορεί να το έχουμε βιώσει αυτό με κάποιο κοντινό μας πρόσωπο, όπως παππού, γιαγιά, πατέρα, μητέρα, αλλά για κάποιο λόγο θεωρούμε ότι αυτό είναι φυσιολογικό και τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει αλλιώς. Αυτός είναι ο πρώτος μεγάλος μύθος για σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι οι ασθένειες που έρχονται με την πάροδο του χρόνου δεν είναι αναπόφευκτες. Η επιστήμη της μακροζωίας έχει κάνει τεράστια άλματα και μας λέει πλέον ότι όχι μόνο μπορούμε να επιβραδύνουμε το χρόνο, αλλά ακόμα και να τον αντιστρέψουμε. Ακούγεται λίγο σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας αυτό, αλλά αν ακολουθήσετε το συλλογισμό μου, θα δείτε ότι μπορεί να γίνει. Πρώτα, θέλω να φέρετε στο μυαλό σας τους παλιούς σας συμμαθητές από το γυμνάσιο και το λύκειο. Αν τους φέρναμε όλους εδώ αυτή τη στιγμή για να βγάλετε μια φωτογραφία, όπως εκείνη αναμνηστική που είχατε βγάλει τότε, θα παρατηρούσαμε ότι κάποιοι μοιάζουν να είναι 10 χρόνια μεγαλύτεροι και κάποιοι μοιάζουν σαν να τους έχει ξεχάσει ο χρόνος. Αυτό συμβαίνει γιατί όλοι έχουμε δύο διαφορετικές ηλικίες. Έχουμε τη χρονολογική ηλικία, που όπως λέει η λέξη είναι πόσα χρόνια έχουν περάσει από τη γέννησή μας, και τη βιολογική ηλικία, η οποία λέει πόσο γρήγορα έχει περάσει ο χρόνος από το σώμα μας και πόσο χρόνο είναι πραγματικά ο οργανισμός μας. Συνήθως η χρονολογική ηλικία συμπίπτει με τη βιολογική και αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι συμμαθητές θα μοιάζουν τόσο όσο είναι και η ηλικία τους. Όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αυτές οι εξαιρέσεις μας αποδεικνύουν ότι κάποιοι γερνούν γρήγορα και κάποιοι γερνούν αργά.
Το ερώτημα είναι γιατί συμβαίνει αυτό. Η εύκολη απάντηση και η αφήγηση που ακούμε συνήθως είναι ότι φταίνει τα γονίδια. Δηλαδή, όποιος έχει καλά γονίδια είναι ευνοημένος από τη φύση και όποιος έχει κακά γονίδια είναι καταδικασμένος. Αυτός είναι ο δεύτερος μεγάλος μύθος για σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι τα γονίδια μας δεν είναι κατά δίκη. Η πρώτη απόδειξη έρχεται από μελέτες σε δίδυμους, οι οποίοι έχουν ακριβώς τα ίδια γονίδια, αλλά κάνουν διαφορετικό τρόπο ζωής. Και μας δείχνουν ότι όσοι τρώνε αρκετά φρούτα και λαχανικά και κάνουν αρκετή φυσική δραστηριότητα, έχουν χαμηλότερη βιολογική ηλικία και μοιάζουν πιο νέοι από τα αδέρφια τους. Επίσης, έχει αποδειχτεί ότι ακόμα και άνθρωποι που έχουν γεννηθεί, για παράδειγμα, με γονίδια που ευνοούν την παχυσαρκία, αν εντάξουν στην καθημερινότητά τους φυσική δραστηριότητα και μια καλύτερη διατροφή, μπορούν να μειώσουν την έκφραση των κακών γονιδίων και τα παιδιά τους να κληρονομήσουν καλύτερα γονίδια. Οι επιστήμονες πλέον πιστεύουν ότι τα γονίδια μας ευθύνονται μόνο για το 20 με 30% της υγείας και της βιολογικής μας ηλικίας. Και το υπόλοιπο 70 με 80% εξαρτάται από τον τρόπο ζωής μας. Αφού λοιπόν καταρρίψαμε και το μύθο των γονιδίων, θα περάσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι το πώς μπορούμε να επιβραδύνουμε τη βιολογική μας ηλικία. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε όμως τι κάνει η γύρανση στο σώμα μας. Για παράδειγμα, ποια είναι τα πιο εμφανή σημάδια ότι κάποιος έχει μεγαλώσει? Σημάδι πρώτο, τα γκρίζα μαλλιά. Σημάδι δεύτερο, οι ρητίδες. Σημάδι τρίτο, όταν αρχίζει να λέει ατάκες τύπου «Εμείς παλιά κοιμόμασταν με τις πόρτες ανοιχτές» ή «Τα παλιά τραγούδια είχαν στίχους με νοήματα, όχι τα σημερινά». Εύκολος τρόπος, σωστά. Εσωτερικά όμως, τι συμβαίνει στο σώμα μας? Ήδη από το 2013, οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει 9 βασικούς μηχανισμούς γύρανσης και πρόσφατα πρόσθεσαν ακόμα 5. Σήμερα θα σας αποκαλύψω 2 από αυτούς και τους έχω επιλέξει γιατί είναι τόσο σημαντικοί, έχουν μελετηθεί πάρα πολύ και οι εταιρείες βιοτεχνολογίας επενδύουν δισεκατομμύρια προκειμένου να βρουν τρόπους να τους επηρεάσουν και να αντιστρέψουν τη γύρανση. Ο πρώτος μηχανισμός είναι οι επιγενετικές αλλοιώσεις στο DNA. Πάνω στο DNA μας υπάρχει το επιγονιδίωμα και μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε με τη λευκή σκόνη που βλέπετε στην εικόνα. Ουσιαστικά αυτή η λευκή σκόνη είναι κάποιες χημικές ενώσεις οι οποίες δίνουν εντολές στα γονίδια μέσα από μια διαδικασία που λέγεται μεθυλίωση του DNA. Όσο μεγαλώνουμε, η διαδικασία της μεθυλίωσης διαταράσσεται με αποτέλεσμα να δημιουργείται κάτι σαν σκουριά πάνω στο DNA. Φανταστείτε ότι αν το DNA είναι το αμάξι σας, τότε η λάθος μεθυλίωση είναι η σκουριά που βλέπετε σε σημεία που έχει φύγει το χρώμα. Μάλιστα, υπάρχουν πλέον tests τα οποία ονομάζονται ρολόγια Χόρβαθ και μπορούν να υπολογίσουν τη βιολογική μας ηλικία με βάση το πόση σκουριά σε εισαγωγικά βρίσκουν πάνω στο DNA μας. Μπορούν ακόμα αυτά τα τεστ να μας πούν και πόση βιολογική ηλικία έχει κάθε όργανο ξεχωριστά στο σώμα μας, αφού αυτά γυρνούν με διαφορετικό ρυθμό. Για παράδειγμα, η καρδιά μας γυρνάει πιο γρήγορα από το σηκώτη μας. Επομένως, όση περισσότερη σκουριά σε εισαγωγικά έχουμε πάνω στο DNA, τόσο μεγαλύτερη είναι η βιολογική μας ηλικία. Εδώ έχω πολύ ενθαρρυντικά νέα, αφού μπορούμε να επηρεάσουμε αυτή τη διαδικασία και να καθυστερήσουμε το βιολογικό ρολόι. Ποιος είναι ο τρόπος? Ο τρόπος είναι να φορέσουμε τα αθλητικά μας παπούτσια. Αυτό που κάνει η άσκηση είναι ότι όχι μόνο καθυστερεί την εμφάνιση της σκουριάς, αλλά μπορεί ακόμα και να απομακρύνει αυτή τη σκουριά. Όπως ακριβώς όταν γυαλίζουμε και βάφουμε το αμάξι μας για να το διατηρήσουμε σαν καινούριο. Ο δεύτερος μηχανισμός γύρανσης είναι η συσσόρευση των γερασμένων κυττάρων. Τα κύτταρά μας φυσιολογικά δημιουργούν αντίγραφα του εαυτού τους και μετά από κάποια αντίγραφα πεθαίνουν και αντικαθιστούνται από νέα. Αυτή η διαδικασία όμως διαταράσσεται όσο μεγαλώνουμε και κάποια κύτταρα δεν ακολουθούν αυτή την οδό, αλλά παραμένουν σε μια κατάσταση που ενώ έχουν γεράσει, ούτε πεθαίνουν ούτε ανανεώνονται και μετατρέπονται σε αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν κύτταρα ζόμπι. Τα κύτταρα ζόμπι, όταν συσσωρεύονται σε μεγάλες ποσότητες, κάνουν 3 πράγματα που είναι εις βάρος μας. Το πρώτο είναι ότι δημιουργούν φλεγμονές. Το δεύτερο είναι ότι μολύνουν και τα υγιή κύτταρα. Και το τρίτο είναι ότι μπορούν να δημιουργήσουν καρκινικά κύτταρα. Τώρα, όσο είμαστε νέοι, το σώμα έχει την ικανότητα να καθαρίζει αυτά τα κύτταρα. Όσο όμως μεγαλώνουμε, το σώμα χάνει αυτή την ικανότητα, με αποτέλεσμα τα κύτταρα ζόμπι να συσσωρεύονται και να μας οδηγούν σε πιο γρήγορη γύρανση και σε διάφορες ασθένειες. Και εδώ έχω πολύ ενθαρρυντικά νέα, αφού μπορούμε να επηρεάσουμε και αυτή τη διαδικασία. Με ποιο τρόπο?
Φυσικά φορώντας τα αθλητικά μας παπούτσια. Η άσκηση βοηθάει με δύο τρόπους αυτό. Ο πρώτος είναι ότι καθυστερεί τη γύρανση των κυττάρων, τα κρατάει δηλαδή νέα για μεγαλύτερο διάστημα. Και ο δεύτερος τρόπος είναι ότι βοηθάει τον εσωπητικό να καθαρίζει πιο αποτελεσματικά τα κύτταρα ζόμπι και τα καρκινικά κύτταρα. Επομένως, η άσκηση μας κρατάει νέους και μας προστατεύει από τον καρκίνο. Μάλιστα, μελέτες σε βετεράνους αθλητές τρεξίματος έχουν δείξει ότι αυτοί οι αθλητές έχουν λιγότερα γερασμένα κύτταρα στο σώμα τους σε σχέση με αυτούς που δεν γυμνάζονται. Και μάλιστα, όσο καλύτερη είναι η φυσική τους κατάσταση, τόσο λιγότερα είναι και τα γερασμένα κύτταρα. Και τώρα με κοιτάτε και λέτε, δηλαδή πρέπει να γίνουμε αθλητές? Η απάντηση είναι όχι. Και εδώ σας έχω άλλο ένα εξαιρετικό νέο. Από μια μελέτη που έδειξε ότι μία μόνο προπόνηση ενδυνάμωσης σε νέους 22 ετών αυξάνει την ικανότητα του οργανισμού να απομακρύνει τα κύτταρα ζόμπι. Επομένως, κάθε φορά που βάζουμε το σώμα μας σε κίνηση, ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς αντιγύρανσης. Και αν είχαμε περισσότερο χρόνο, θα σας έδειχνα ότι η άσκηση μπορεί να επηρεάσει όλους τους μηχανισμούς που μας γερνούν. Το εξαιρετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φάρμακο που να μπορεί να μιμηθεί την άσκηση. Τέλεια. Άρα έχουμε βρει το μαγικό χάπι. Όμως, κάθε φάρμακο έχει μια συγκεκριμένη δοσολογία. Έτσι και η άσκηση χρειάζεται μια ελάχιστη δόση προκειμένου να πάρουμε τα ωφέλη. Πριν σας αποκαλύψω αυτή τη δόση, θα σας πω τρία πράγματα που δεν χρειάζεται να κάνετε. Και αυτό θα το κάνω επειδή ακούω και βλέπω στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία να συντηρούνται ακόμα τεράστιοι μύθοι γύρω από την άσκηση, οι οποίοι αποτρέπουν τους ανθρώπους από το να κάνουν γυμναστική. Πάμε λοιπόν. Πρώτον, δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να έχετε κοιλιακούς για εξώφυλλο περιοδικού. Δεύτερον, δεν χρειάζεται να πηγαίνετε γυμναστήριο 7 φορές την εβδομάδα από 2 και 3 ώρες. Και τρίτον, δεν χρειάζεται όποτε γυμναζόμαστε να τρέχει ο υδρότας μας όπως η καταράκτη του Νιαγάρα. Τώρα θα σας πω τι χρειάζεται να κάνετε από εδώ και πέρα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι φυσικά, θα έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, είναι να φορέσετε τα αθλητικά σας παπούτσια. Μπράβο. Αυτό ήταν, είναι και θα είναι πάντα το πρώτο βήμα για μια καλύτερη υγεία. Και τώρα η συνταγή. Το σώμα μας χρειάζεται δύο διαφορετικές μορφές φυσικής δραστηριότητας. Το πρώτο είναι η αερόβια χαμηλής έντασης και εδώ μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περπάτημα, ποδήλατο, κολύμπι, χορό ή ελαφριές δουλειές στον κήπο ή στο κτήμα. Πόσο χρειαζόμαστε? Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ελάχιστη δόση είναι 150 λεπτά την εβδομάδα. Αν πάρουμε για παράδειγμα το περπάτημα, τα 150 λεπτά την εβδομάδα αντιστοιχούν σε 21 λεπτά τη μέρα ή 2.500 βήματα ή 1.700 μέτρα. Εδώ έχουμε την επιλογή να ανταλλάξουμε τα 150 λεπτά περπάτημα με 75 λεπτά τρέξιμο και να έχουμε το ίδιο όφελος. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Είναι το κομμάτι της ενδυνάμωσης. Εδώ χρειαζόμαστε δύο προπονήσεις την εβδομάδα από 20 μέχρι 40 λεπτά, σύντομες. Και μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε προπόνηση με το βάρος του σώματος, όργανα γυμναστικής, ελεύθερα βάρη, λάστιχα ή ακόμα και βαριές χειρονακτικές εργασίες, όπως κόψιμο ξύλων, σκάψιμο ή κουβάλιμο βαριών αντικειμένων. Με αυτή λοιπόν την τόσο μικρή δόση των 150 λεπτών αερόβια την εβδομάδα και τις δύο σύντομες προπονήσεις ενδυνάμωσης, μπορούμε όχι μόνο να καθυστερήσουμε τη βιολογική ηλικία, αλλά ίσως και να την αντιστρέψουμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σας έχω και μια bonus πληροφορία. Αυτή η πολύ μικρή δόση άσκησης αποτελεί το φάρμακο για να καταπολεμήσουμε τις 4 ασθένειες που σκοτώνουν κάθε χρόνο 41 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και πάνω από το 60% των Ελλήνων, δηλαδή 2 στους 3 Έλληνες. Αυτές είναι τα καρδιαγγειακά, ο διαβήτης, οι αναπνευστικές παθήσεις και διάφοροι τύποι καρκίνου. Αυτή η τόσο μικρή δόση επίσης μας προστατεύει από παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο, Αλσχάιμερ, ρευματοειδή αρθρίτιδα, οστεοπόρωση, σαρκοπενία, χρόνιο πόνο, νευρολογικές νόσεις όπως Πάρκινσον, κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές. Είναι τόσο μικρή δόση και έχει τόσο μεγάλα ωφέλη. Κλείνοντας την ομιλία, θέλω να σας αφήσω με μια σκέψη. Μπορεί η γύρανση να είναι μια επιλογή της φύσης, αλλά το πώς γερνάμε είναι δική μας επιλογή. Ευχαριστώ.